Είχε μύθια. Η Μέρκελ δηλαδή είπε ότι ζήτησα είχε μύθια. Νομίζω ότι βρισκόμαστε πάρα πάρα πολύ κοντά σε μια διάμεση συμφωνία πια. Μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου νομίζω θα έχει τελειώσει. Ε, Λέξει όπω χρεοκοπία, γκρέξ και τα λοιπά δεν υπάρχουν πια. Μόνο, μόνο στην Ελλάδα λέγονται, δεν λέγονται πουθενά αλλού έξω. Ε, δέστε και τι δηλώσει του Ντάισεμπλουμ. υπάρχει μια μονή από τα τεχνικά κλιμάκια σε δύο-τρία πράγματα τα οποία προφανώ θα μετατεθούν. Ε, και η, η αιμονή αυτή. Αφορά... εργασιακά, ασφαλιστικά. Εργασιακά, ασφαλιστικά. Δηλαδή, ε, θα ακόμα θα και στα ασφαλιστικό θα, 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 ασφαλιστ... θα τα για τον Ιούνιο. Ναι. Δεν ναι. λύνει το πρόβλημα όμως Έφτασε ναι. και ο Ιούνιος Ναι. Ποιο πρόβλημα τώρα δεν λύνει. Τη διαπραγμάτευση, λέω, Ανδρέα. Ναι. Τις ναι. Λένε, ναι. ναι. Ε, νομίζω και τον Ιούνιο θα ξεπεραστεί αυτό. Γιατί δεν, υπά, δεν υπάρχει δηλαδή μια αιτηλογική βάση να μην περάσουν οι θέσει που έχει προτείνει η ελληνική πλευρά. Και να διευκρινίσω τι εννοώ. Δηλαδή. Ε, έχει ζητηθεί ένα αντισταθμιστικό μέτρο για τη μη εφαρμογή τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματο. Θα βρεθεί. Δεν είναι θέμα. Ναι. Έχουν συμφωνήσει στην, ε, στο δραστικό περιορισμό των πρόνορων συνταξιοδοτήσεων. Και η ελληνική πλευρά το λέει το έχει προτείνει. Δεν θα διαφωνήσουν και εκεί. Ε, τώρα, ε, το να θέσουν θέμα να μην καταβληθεί 13η σύνταξη mm -hmm. νομίζω ότι δεν θα του ακούσουμε. Θα καταβληθεί να, στο τέλο του 2015. Τώρα, στα εργασιακά, κάποιοι πιέζουν και είναι χώροι παράγοντε και ξέρω πάρα πολύ καλά για την απελευθέρωση των απολύσεων. Δεν μα κατονομάζει κιόλα να του ξέρει ή δεν θέλει. Θα το κάνει στην εφημερίδα σου δηλαδή. Ε, εντάξει, το αντιλαμβάνω. Από ό,τι ξέρω, είναι τραπεζικοί και. Τραπεζι... προέρχονται από τον τραπεζικό χώρο και από τον χώρο των το ΜΜΕ. Πιέζουν και θέλουν ομαδικέ απολύσει. Απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων. Ε, και μάλιστα, ε, αν ευσταθεί μια πληροφορία που έχω. Ε, διατυπώθηκε από την ελληνική πλευρά: Πετε μα σε ποιε επιχειρήσει, σε ποιου κλάδου θέλετε να τι απελευθερώσουμε. Να απελευθερώσουμε μόνο εκεί. Εκεί, για να το πω λαϊκά, κόμπλερε το σύστημα. Λέει όχι, λέει γενικώ. Τι γενικώ, γιατί γενικώ. Μια χώρα με 1,5 ε, εκατομμύρια, εκατομμύρια ανέργου, 800.000 σε μαύρη εργασία, τι, τι, τι θα προσθέσει η απελευθέρωση των να απολύσεων. Ναι. Χειρότερα θα γίνει. Άρα, έκτιμα ότι βρισκόμαστε <laughs> κοντά στη συμφωνία, όπω ε, λέει ο Ανδρέα. Πιθανά.